Κάπου κρυμμένο, ανάμεσα στους αγαθωτούς θάμνους, βρίσκεται ένα μικρό βασίλειο με νεράιδες και εξωτικά. Όλα τα πλάσματα που ζουν σε αυτό είναι πάρα πολύ μικρά. Είμαι ο Μπεν το εξωτικό. Και εγώ είμαι η πριγκίπισσα Χόλι. Ελάτε, πάμε να παίξουμε. Περίμενε και εμάς. Το μικρό βασίλειο του Μπεν και της Χόλι. Η σημερινή μας περιπέτεια ξεκινάει στο λόφο πικνίκ. Μέλισσες! Α, πόσο μου αρέσει να κάνω πικνίκ. Ναι, τι πιο ωραίο από το να τρως έξω στην όμορφη φύση. Θέλεις ένα σάντουιτς, κυρία Ε? Ευχαριστώ πολύ, Βασίλισσα Τσουκνίδα. Θέλεις σάντουιτς, αγάπη μου? Νόστιμο, μέλι πάνω σε ψωμί. Το αγαπημένο μου. Α, φύγετε, αφήστε με. Μπαμπά, είναι μονάχα λίγες μέλισσες. Εμένα δεν μου αρέσουν, δεν ωφελούν σε τίποτα. Σε τίποτα, το μέλι στο σάντουιτς βγαίνει από τις μέλισσες. Όχι, κάνεις λάθος, το μέλι βγαίνει από το φάσο. Μπαμπά. Δεν πήγε σχολείο εσύ, αγάπη μου? Ναι, σε σχολείο για βασιλιάδες, μάθαμε να χαιρετάμε. Ο Μπεν έχει δίκιο, βασιλιά μου, οι μέλισσες φτιάχνουν το μέλι. Αλήθεια, και πώς το κάνουν αυτό? Όλα ξεκινούν από ένα λουλούδι. Οι μέλισσες τρώνε το νέκταρ από το άνθος. Και τρώνε και τρώνε και τρώνε και τρώνε και τρώνε. Σε ευχαριστούμε, κυρία Έλφ. Όταν έχουν πιει αρκετό από το νέκταρ, το πηγαίνουν γρήγορα στην κυψέλη για να γίνει μέλι. Πολύ θα ήθελα να δω μια κυψέλη. Μπορώ να σε πάω αν θέλεις. Πολύ καλή ιδέα, κυρία Έλφ. Αφού πας, μπορείς να μου φέρεις λίγο ακόμα μέλι? Φυσικά και μπορώ. Θα σου φέρουμε ένα ωραίο βάζο γεμάτο με φρέσκο μέλι. Ζουν σε μια κυψέλη. Ω, είναι χιλιάδες οι μέλισσες μέσα στην κυψέλη. Χιλιάδες, πόπο. Σίγουρα θα έχει πολύ φασαρία εκεί μέσα. Ω, ναι. Ετοιμαστείτε για δυνατό βουητό. Θα έχει πάρα πολύ θόρυβο, σίγουρα. Ω, έχει απόλυτη ησυχία. Σοφέ, γέροντα, πού έχουν πάει όλες οι μέλισσες? Εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Ναι, πέταξαν μακριά. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιστρέψουν. Να! Αυτή εκεί είναι η βασίλισσα! Οι υπόλοιπες την ακολουθούν πάντα πιστά! Ωραία! Τις έφερε όλες πίσω στην κυψέλη! Μπορούμε να ησυχάσουμε! Όλα είναι και πάλι φυσιολογικά! Λοιπόν, Μπεν και Χόλι, τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς? Ήρθαμε να δούμε πώς φτιάχνουν οι μέλισσες στο μέλι. Πολύ ωραία, ήρθατε στο σωστό μέρος. Αυτή εδώ είναι μία κυψέλη. Εγώ είμαι ο μελισσοκόμος. Χρειαζόμαστε ένα βάζο με μέλι για τον βασιλιά. Κανένα πρόβλημα. Ωραία, πρέπει να μπούμε μέσα και να το πάρουμε. Εδώ είναι η είσοδο. Μισό λεπτό, νταντάδα μας σκοινιά. Δεν μπορείς να μπεις έτσι απλά στην κυψέλη. Υπάρχουν χιλιάδες μέλισσες εκεί μέσα, με χιλιάδες κεντριά. Δεν νομίζω πως θα χαρούν και πολύ αν μπούμε και τους πάρουμε το μέλι. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτα πρέπει να κοιμήσουμε τις μέλισσες. Μα πώς? Να, χρειάζεται να κάνουμε λίγα μαγικά. Εγώ νόμιζα πως εσένα δεν αρέσουν τα μαγικά. Δεν μου αρέσουν, αλλά αν είναι να μπω σε μια φωλιά οργισμένων μελισσών, προτιμώ να μην ακολουθήσω τους κανόνες. Ποιος θα τους κάνει μαγικά? Οποιαδήποτε νεράιδα μπορεί να το κάνει. Δεν τα δάμα σκοινιά. Μπορείς να κάνεις ένα ξόρκι ύπνωση, σε παρακαλώ? Πολύ καλά. Όχι, Νταντά, όχι στο σοφό γέροντα, στις μέλισσες. Μα γιατί δεν λέει καθαρά αυτό που θέλει? Μα τι συνέβη? Ωραία, για να το ξεκαθαρίσω. Θέλεις να μαγέψω τις μέλισσες για να κοιμηθούν? Αν δεν σε πειράζει, ναι, αυτό θέλω. Ακούστε, κοιμούνται βαριά. Ωραία, αυτό σημαίνει πως είμαστε ασφαλείς. Και τώρα θα μπεις μέσα και θα πάρεις το μέλι? Όχι ακόμα, νεαρέ μου. Χρειαζόμαστε μια δικλίδα ασφαλείας. Δικλίδα ασφαλείας? Τι θα πει αυτό? Μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που τελικά αποτύχουμε στο πρώτο σχέδιο. Κοιτάξτε καλά, είναι πολύ έξυπνο. Τι κάνει εκεί η νταντάδα μας σκοινιά? Κανείς δεν γνωρίζει.
Σίγουρα θα είναι κάτι ανόητο, αλλά αστείο. Τα-τα! Σου το είπα. Έχει μεταμυφιεστεί σε μέλη. Ναι! Και έτσι, αν τυχόν οι μέλισσες ξυπνήσουν, θα νομίζουν πως είμαι μέλισσα και δεν θα με τσιμπήσουν. Εναλλακτική λύση! Ναι, Μπεν. Και τώρα απλώς θα πετάξω προς την Κυψέλη. Μα εσύ δεν πετάς. Ακριβώς γι' αυτό έχω το ξωτικό ελικόπτερο. Ανεβάστε με! Ανεβάζουμε! Κοιμισμένες μέλισσες. Εντάξει! Κοστούμι μέλισσας. Εντάξει! Βάζω για το μέλι. Εντάξει! Πάμε, πάμε, πάμε! Παρακολουθήστε λοιπόν έναν μελισσοκόμο σε δράση. Είμαι ψύχρεμος, ασφαλής και λογικός. Είμαι μέλισσα! Μπζζ, μπζζ, μπζζ! Κατέβασέ με! Είμαι μέσα! Κατέβασέ με! Και όλα αυτά για ένα βάζο μέλι. Ναι, πράγματι είναι συναρπαστικό. Πολύ κάτω. Λίγο πάνω. Τώρα λίγο αριστερά. Οι μέλισσες θα ξυπνήσουν σε λίγο. Πρέπει να κάνει γρήγορα. Είμαι στη θέση μου. Γρήγορα, σοφέ γέροντα. Ακούστε, μάλλον τώρα ξυπνάνε. Κάνε γρήγορα, σοφέ γέροντα. Κάνε πιο γρήγορα. Επιτέλους, τα κατάφερα. Ψύχρεμος, ασφαλής και λογικός. Ε? Α, καλές μελισσούλες. Δανείστηκα λίγο από το μέλι σας. Ε, είμαι μέλισσα. Μπζ, μπζ. Ανέβασέ με. Μπζ, μπζ, μπζ. Ανέβασέ με γρήγορα. Αποστολή εξετελέστη. Ψύχρεμος, ασφαλής και λογικός. Τι κάνουν εκείνες οι μέλισσες, Δαντά? Μου φαίνεται πως τον ακολουθούν. Α, μέλισσες! Γρήγορα πάρε με από εδώ! Κοιτάξτε, είναι κι άλλες πάρα πολλές. Ξέρετε γιατί τον ακολουθούν? Μήπως νομίζουν πως είναι η βασίλισσά τους. Α, πιο γρήγορα! Κρατήσου, σχεδόν φτάσαμε στο μικρό. Ευτυχώς, το παράθυρο είναι ανοιχτό. Έχει ρεύμα εδώ μέσα. Θα κλείσω το παράθυρο. Α, αδύνατον. Σοφέ γέροντα, τι κάνεις? Α, το βάζω με το μέλι. Αυτό θα πει εξυπηρέτηση. Και έχεις ντυθεί και σαν μέλισσα. Ναι. Άσε με να μπω μέσα. Μα τι παιχνίδι παίζουμε? Τι συμβαίνει? Μέλισσες! Μέλισσες! Α, ναι! Κι εγώ τις φοβόμουν πολύ τις μέλισσες. Όμως τελικά είναι αρκετά χρήσιμες. Σους! Ποιος έσβησε τα φώτα? Ακολούθησε με ήσυχα, μεγαλειότατε. Πού πηγαίνουμε? Σοφέ γέροντα, εύχομαι να έχεις μια καλή εξήγηση για όλα αυτά. Απίστευτο! Τι κάνουν εκεί οι μέλισσες? Οι μέλισσες αποφάσισαν πως το μικρό κάστρο είναι το νέο τους σπίτι, μεγαλειότατε. Πώς είπες? Από την άλλη, βέβαια, αυτό σημαίνει πως όποτε θέλεις θα έχεις μέλι. Γιατί ήρθαν όλες τους εδώ? Με ακολούθησαν ως εδώ γιατί νομίζουν πως εγώ είμαι βασιλισσά τους. Ναι, αλλά εγώ δεν τις θέλω στο παλάτι μου. Αν με καταλάβουν, θα αρχίσουν να με ακολουθούν και πάλι. Α, κατάλαβα. Και γιατί δεν το λες τόση ώρα? Γεια σας, μέλισσες. Κοιτάξτε εδώ. Κουκου. Α, πάρε με γρήγορα από εδώ. Μην ανησυχείς, σοφέ γέροντα. Εδώ είμαι. Περίμενε. Τι θα γίνει με το μέλι μου? Μας πλησιάζουν! Προσπάθησε να τις διαλύσεις! Εντάξει, κρατήσου! Θα κατέβω πιο χαμηλά! Δεν είμαστε λίγο κοντά στη... λίμνη! Να, εκείνη η βασίλισσα! Εννοώ ο σοφός γέροντας! Εδώ είναι η βασίλισσα!
βασίλισσά σας! Και κάπως έτσι γεμίζεις ένα βάζο με μέλι. Ψυχραιμία, ασφάλεια και λογική. Τι συμβαίνει? Δεν έχετε δει ποτέ ξανά μελισσοκόμο να φοράει εσώρουχα? Ψυχραιμία, ασφάλεια και λογική. Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν είσαι ένας τόσο καλός μελισσοκόμος όσο είμαι εγώ... Τότε μήπως θα μπορούσες να μου φέρεις και εμένα λίγο μέλι? Όχι! Τουλάχιστον όχι σήμερα.